Εκατοντάδες μαθητές σχολείων έχουν κατακλείσει από το πρωί το Καφτατζόγλου Εθνικό Στάδιο για το τριήμερο τουρνουά παιδικού ποδοσφαίρου. Η πανηγυρική έναρξη του τουρνουά που θα διαρκέσει έως και το Σάββατο έγινε υπό τους ήχους της στρατιωτικής μπάντας του Τρίτου Σώματος Στρατού. Σκοράρουμε για το χαμόγελο του παιδιού. Όλα τα παιδιά σκοράρουν και τα παιδιά όλης της Ελλάδας. Οι φορείς έχουν να παρουσιάσουν μια εκπαιδευτική δραστηριότητα, να δείξουν τις δραστηριότητες τους και τη δράση τους σε όλα τα παιδιά, μικρούς και μεγάλους. Είναι συγκινητικό αυτό που για τρίτη φορά εδώ εξελίσσεται εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σας καλούμε όλους να έρθετε να στηρίξετε και τα παιδιά που αγωνίζονται, αλλά και τα παιδιά για τα οποία αγωνίζονται αυτά τα παιδιά που έχουν προβλήματα επιβίωσης και βρίσκονται σε κίνδυνο. Δεκάδες είναι τα σχολεία και οι ακαδημίες ποδοσφαίρου που συμμετέχουν στο τουρνουά, ενώ το εισιτήριο έχει τη συμβολική τιμή των 2 ευρώ. Ισχύει για όλο το τριήμερο και για όλους τους αγώνες και τα έσοδα θα υποστηρίξουν τις ανάγκες και τις δράσεις του οργανισμού. Μια μεγάλη διοργάνωση που κάνει το χαμόγελο, τριήμερη φέτος, με πάρα πολύ κόσμο και ευελπιστούμε να έρθει και μεγαλύτερος. Το Καφτατζόγλιο Εθνικό Στάδιο φυσικά ως αρρωγός της εκδήλωσης αυτής συμμετέχει και ενεργά στη διοργάνωση. Το χαμόγελο του παιδιού έκλεισε 21 χρόνια δράσης, προσφέροντας φροντίδα, στήριξη και βοήθεια σε 1.200.000 παιδιά, θύματα βίας, παιδιά με προβλήματα υγείας ή παιδιά που εξαφανίστηκαν.